Εργάτες στη Λιβερία εργάζονται διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για την κατασκευή 5 νέων θεραπευτηρίων για ασθενείς που προσβλήθηκαν με το θανατηφόρο ιό έμπολα. Κάθε ένα από τα 5 θεραπευτήρια θα διαθέτει 100 κλίνες. Μια παλιά κλινική στα προάστια της πρωτεύουσας Μονρόβια ανακαινίζεται. Θα διαθέτει 500 κλίνες και θα λειτουργήσει σε ένα δεκαήμερο. Οι πολίτες εκφράζουν ικανοποίηση. Νομίζω πως είναι μια σοφή κίνηση. Είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Η μάχη κατά του έμπολα δεν πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο κοινότητας. Πιστεύω πως εάν υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία, θα διώξουμε τον έμπολα από τη Λιβερία. Οι κάτοικοι της Μονρόβια δεν θέλουν τα θεραπευτήρια στο κέντρο της πόλης. Την περασμένη εβδομάδα, ασθενή σκόρπισε τον πανικό επειδή έφυγε από το νοσοκομείο και κυκλοφορούσε στην πόλη. Από τον περασμένο Μάρτιο, 3.069 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Γουινέα, τη Λιβερία, την Νιγηρία και τη Σιέρα Λεόνε. Πάνω από 1.552 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στο Μπενίν, οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να μην εξαπλωθεί ο έμπολα στη χώρα. Στα αεροδρόμια αλλά και στα σύνορα γίνονται διαρκώς έλεγχοι. Το ιατρικό προσωπικό εκπαιδεύεται για την αντιμετώπιση τυχών κρουσμάτων που θα εντοπιστούν.